εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο που σήμερα ψηφίζει η κυβέρνηση για τις προσλήψεις στο δημόσιο. Άλλο ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο, άλλο ένα αντεργατικό νομοσχέδιο βρήκε την ώρα η κυβέρνηση να προωθήσει. Επεκτείνει σχεδόν σε όλο το δημόσιο τομέα τη συνέντευξη, υποβαθμίζοντας τα τυπικά προσόντα, απαξιώνοντας τους τίτλους σπουδών και την προϋπηρεσία. Θέλει να θέσει ακόμη πιο ασφυκτικά πλαίσια και να ελέγξει ακόμη περισσότερο στο ποιοι θα προσλαμβάνονται, υποβαθμίζει τα τυπικά προσόντα, φέρνει από την πίσω πόρτα τη συνέντευξη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει συνέντευξη. Γνωρίζουμε ότι αποτελεί ένα άκρος υποκειμενικό κριτήριο. Αποτελεί ένα κόφτη για να βάλεις και να προωθείς όποιον θέλεις, όπου θέλεις. Με το πάγωμα των προσλήψεων σε ισχύ, η κυβέρνηση νομοθετεί ένα διάθετο σύστημα προσλήψεων για να διασφαλίσει ότι την επόμενη μέρα θα έχει στο πλευρό της το δημόσιο τα δικά της παιδιά. Όλοι ξέρουμε ότι εδώ και 10 χρόνια προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δεν γίνονται στο δημόσιο. Γι' αυτό κοιτάνε να μπαλώνουν με εργαζόμενους, να μπαλώνουν τα κενά με εργαζόμενους με μειωμένα μεροκάματα, με μειωμένα δικαιώματα. Γιατί αυτό θέλουν να μονιμοποιήσουν στο δημόσιο. Μόλις το καλοκαίρι βγήκε προκήρυξη θέσεων με γραπτό διαγωνισμό στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας για την ανανέωση των συμβάσεων των συναδέλφων συμβασιούχων. Εργαζόμενοι που δουλεύουν χρόνια στο Ίδρυμα κλήθηκαν να αποδείξουν με γραπτές εξετάσεις ότι είναι άξιοι για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Αντί λοιπόν να δουν, να εξοικονομήσουν λεφτά, αντί να πάρουν λεφτά από εκεί που παράγονται, αντί να πάρουν από το πλούτο αυτό και από τα κέρδη του κεφαλαίου, λένε πάντοτε ότι διαθέτουν και με το καινούργιο προϋπολογισμό μειωμένες δαπάνες και γι' αυτό δεν τους φταίνουν να καλύψουν μόνιμες θέσεις εργαζομένων και στο δημόσιο. Τα πανεπιστήμια, όπου η υποστελέχωση αγγίζει μέχρι και το 50%, έχουν ανάγκη από μόνιμες προσλήψεις σε διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, με ένα αδιάβλητο σύστημα διορισμών, μόνο με μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια. Εν μέσω πανδημίας, επιδιώκει να βάλει τους αγώνες στο γύψο, να θέσει νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση, η ίδια φέρνει συνέχεια όλο και περισσότερα αντιδραστικά νομοσχέδια. Δεν θα τις περάσει, θα είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε, θα αποκαλύπτουμε, θα αγωνιζόμαστε. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας και σε αυτό το νομοσχέδιο και δηλώνουμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε την ενημέρωση όλων. Όλου του λαού για αυτό το νομοσχέδιο που δεν αφορά μόνο το δημόσιο ή τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά δείχνει την ταυτότητα.